να αρχίσουμε από το περιβόητο και να μας πεις αν είναι αστικός μύθος και εσύ λάβεις μπάμπι μου. Είναι ανέκδοτο είναι αυτό. Γινόταν μια πλάκα εκείνο τον καιρό. Γενικά την είχαμε δημιουργήσει εμείς. Ναι. Λίγο με τον Λία τον Ψινάκη, ναι. Λίγο με τον Καρβέλα, γιατί αυτό είναι. Α, το φτιάξατε. 99 τότε. Ναι, ναι, ναι. Γινόταν γενικά μια πλάκα με το όνομά μου. Με στην παρέα πάντα. Λάμπης και εσύ Λάμπης ή Λάμπης. Ευχαριστώ πολύ ότι ναι. Λες σε κάποιον συστήνες και άλλο το παίρνει ως φιλοφρόνηση. Έχει μείνει αυτή η φράση. Τώρα και εσύ Λάμπης. Το λέω και εγώ πάντα δηλαδή. Αυτό και εσύ Λάμπης μπάμπι. Εσύ ήσουν στιγμιαίο λάθος. Μάλλον. Το χαλασμένο προφυλακτικό. Επειδή έγινε 8 χρόνια μετά, περιμέναν κορίτσι. Λέω να τα κάνουμε και ένα κορίτσι. Και ατυχώς τους βγήκα εγώ. Εσύ έπρεπε να βάλεις δίπλα σου προσωπικότητες. Κοίτα. Η Μαντόνα, η Τάρνερ, η Τζάνετ Τζάκσον ήταν απασχολημένες. Δεν μπορούσαν να έρθουν. Γι' αυτό πήρα αυτές. Καλές είναι, μητέρα, ξέρω εγώ. Σπουδάζεις λοιπόν σε δραματική σχολή εδώ, Αθήνα. Mm-hmm. Και. Στο Θεοδωσιάδη, τη δραματική σχολή. Αρχίζω να παίζω λίγο στο θέατρο και στην τηλεόραση όπου κάνω μια γνωριμία με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο και με βάζει στα τηλεοπτικά δρόμενα. Είχες κάποιους συμμαθητές στη σχολή που γίνανε μετά μεγάλα ονόματα στο είχα θέατρο και στην τηλεόραση. Και στη δική μου τη χρονιά, αλλά και πιο πριν, όταν έμπαινα εγώ στη σχολή, αποφυτούσε το έτος που ήταν η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Ζαλμάς. Ήταν πολύ καλό έτος αυτό ονόματα. Το τρίτο έτος. Ναι. Εγώ, φύση, έχω πρόβλημα. Με τον εαυτό σου? Ναι. Γιατί? Είμαι τραγικά όμορφος, πατέρα. Ενοχλητικά, αφόρητα. Πώς έγινε αυτό? Είσαι ικανοποιημένος από το οικονομικό αποτέλεσμα αυτών των 20 τόσων ετών πορεία στο τραγούδι? Κοίταξε, πέρασαν πολλά χρήματα τα χέρια μου. Και όπως πέρασαν, πάρα πολλά φύγαν κιόλας. Ναι. Εγώ όμως έτσι αντιμετωπίζω το χρήμα. Ναι. Δεν είμαι δέσμος του χρήματος. Ούτε το βλέπω. Σίγουρα από όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου και μετά είχα μια παραπάνω ευθύνη. Έπαθα κάποια στραπάτσα οικονομικά σε επιχειρήσεις που είχα επενδύσει κάτι κτλ. Αλλά όμως. Μπαίνοντας και μια περίοδο που ήταν πολύ δύσκολη για μένα, δεν το έβαλα κάτω. Κάποτε θα με θες κι εσύ, θα με παρακαλάς κι εσύ. Έφερες ποτέ χιλόπιτα με το καλησπέρα σας? Ναι, δεν είχα πάντα ότι ήθελα, ότι μπορεί να επιθυμούσα στη ζωή μου. Δεν είμαι πέφτουλας. Δεν πάω να την πέσω. Οπότε δεν το ρισκάρω αυτό πολύ. Δηλαδή, δεν το κάνω γενικά αυτό. Προχωράω κάπου που νιώθω ότι έχω πάρει ένα πράσινο φως και ότι μπορώ να προχωρήσω. Από κάποια επώνυμη δεν έχεις φάει απόρριψη που να χρειαστεί να το ξεπεράσεις? Με την Άννα, ας πούμε, τα πηγαίνατε μια χαρά. Είναι από τις καλύτερες σχέσεις που είχα στη ζωή μου, Άννα. Και την αγαπάω πραγματικά την Άννα. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνουμε παρέα καθημερινά, μπορεί να μην μιλάμε, να μην βρισκόμαστε καθημερινά ή συχνά. Όποτε όμως βρεθούμε. Υπάρχει αυτή η αγάπη. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε ένα γάμο ή σε κάτι πιο μόνιμο. Καλά, ίσως να μπορούσε, αλλά ίσως και να μην μπορούσε. Ήταν και λίγο περίεργη αυτή η σχέση. Αλλά ήταν από τις καλύτερες σχέσεις με την έννοια ότι. Αυτό σου λέω. Ήταν σχέση αγάπης, αλληλοεκτίμησης, υπήρχε συνεννόηση. Αλλά βέβαια και εκεί ήρθαν οι τριβές και εκεί ήρθαν οι κόντρες κάποια στιγμή και γι' αυτό και χάλασε και το γλυκό του. Την Εύδυνη ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά, ήταν Love at First Sight. Μου άρεσε κυρίως εμφανισιακά. Μετά που τη γνώρισα, είχε πλάκα, γελάγαμε, περνάγαμε καλά. Πώς τη γνώρισες? Ήταν να βρεθούμε για ένα βίντεο κλιπ, νομίζω. Κάποιες δεν το κάναμε τελικά τότε. Και μετά της είχα πει να βγούμε έξω να πιούμε ένα ποτό κάποια στιγμή και αυτά. Είδα ότι δεν πολύ ταιριάζουμε κάποια στιγμή. Α, το είδες. Το είδα, ναι. Πριν προχωρήσει οτιδήποτε. Ναι. Αλλά μετά που ξαναβρεθήκαμε, ψήθηκα λίγο και προχώρησε όλο το θέμα. Τελικά μάλλον δεν ταιριάζαμε. Ναι, τελικά μετά από 10 χρόνια. Αλλά ταιριάξαμε για να βγάλουμε δύο υπέροχα παιδιά και αυτό φτάνει για μένα. Ξέρετε, το δεν ταιριάξαμε, το κατάλαβες πότε, ας πούμε. Στην αρχή είπες λίγο, είδα ότι δεν μπορούσα. Στο δεύτερο ραντεβού. Αλλά μετά από καιρό. Και πώς παντρευτήκατε, άμα δεν ταιριάζατε? Μετά υπήρχε πάλι. Αναθεωρήθηκε λίγο αυτό. Ναι. Και ένιωσε μπορεί να είναι και λάθος μου, επειδή ήταν και νωρίς και μπορεί να βγάλα γρήγορα ένα συμπέρασμα. Και πότε ξανακατάλαβες ότι πάλι δεν ταιριάζετε? Λίγο πριν χωρίσουμε. Πόσα χρόνια κάθεστε μαζί? Κάτσαμε 10 χρόνια περίπου. Σου πήρε 10 χρόνια να το ξανακαταλάβεις? Καλά, εντάξει, παιδί μου. Σου λέω, κάναμε και δύο παιδιά. Είχα μια οικογένεια. Ναι. Δεν μπορεί να διαλέξει μια οικογένεια έτσι για πλάκα. Ναι. Δεν σε ενόχλησαν ποτέ οι δηλώσεις που έχει κάνει για σένα? Στείλεζαν, με ενόχλησαν. Ξέρω εγώ, μπορεί να με ενοχλούσαν. Δεν με ενοχλούσαν άμα και τέτοια πράγματα να λέει θα ο πρώην. Θα με ενοχλούσαν. Άρα λοιπόν είμαι, δεν με ενοχλήσουν. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Φταίγε με ενοχλήσαν. Τα περισσότερα ήταν ψέματα κιόλα. Δεν ήταν και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πώς το αντιμετωπίζεις? Ψύχρεμα. Μετά νιώσες που τον έκανε αυτό το γάμο? Όχι, σου λέω. Γιατί έγιναν αυτά τα δύο πλάσματα τα οποία δεν ήταν δευτερόλεπτα για αυτό. Όταν το ρώτερο λάθος της ζωής μου.
Όταν βγαίνει με τι κόρε σου έξω, τι περνάνε ποτέ για κοπελιά σου. Έχει συμβεί. Είμαι τη μικρή, ειδικά έχει γίνει αυτό, ναι. Ναι. Γιατί είναι και λίγο ψηλή γι' αυτό. Είμαι βέβαιο. Και η μεγάλη βέβαια ψηλή, αλλά ειδικά η μικρή είναι. Και την ηλικία τη δεν φαίνεται. Σούτι για να σου πω, ναι, με μπαλάκι. Ναι, ότι όχι, δεν το έχουν πιέσει. Ναι, το παράκανε. Δεν είναι πολύ μικρή. Δεν σε ζηλεύουν τα κορίτσια. Αν το γεγονό ότι ό,τι του δείχνω το απορρίπτουν και μου λένε τι είναι αυτό, είσαι τερατολάγνο. Οπότε αν το λένε αυτό, μάλλον το εντάξει. Δάκρυ, δάκρυ πάλι μέσα μου κυλάς. Την καρδιά μου ξέρεις να τη ξεγελάς. Τώρα πώς είσαι στη ζωή σου? Καλά. Καλά μόνος ή καλά με παρέα? Γιατί και μόνος και παρέα και όλα μια χαρά. Αισθάνομαι πολύ πλήρης με αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Και δεν ψάχνω για μέσα. Και φαίνομαι και μόνος μου το βράδυ. Θες μόνος σου? Ναι. Στο Θεό πιστεύεις? Στο Θεό πιστεύω. Προσεύχεσαι? Έχω και εγώ την προσευχή μου κάνω, βέβαια. Μου είχε πει πρόσφατα κάποιος ότι ο Θεός χάρισε, και λέω: Ο Θεός δεν χαρίζει. Ο Θεός βλέπει και επιστρέφει και συμπεριφορές και πράγματα ότι κάνεις. Εγώ θέλω να το λέω Θεό τώρα, όποιος θα το λέει κάπως αλλιώς, να λάβω στην ύπαρξη μιας θείας οντότητας που τελικά ακόμα και την αδικία, όταν δεν μπορούν οι άνθρωποι μεταξύ τους να τη διευθετήσουν, έρχεται η θεία δίκη που λέμε. Υπάρχει για όλους μας αυτό. Πάρα πολύ σαφή συνέντευξη. Δηλαδή.